Υποψήφιος για την Προεδρία στις επερχόμενες εκλογές του Εμπορικού Επιμελητηρίου, δηλώνει ο σημερινός Πρόεδρος των Λογιστών Φοροτεχνικών Σπύρος Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας με μια νέα παράταξη καλεί όλα τα μέλη να συσπηρωθούν γύρω από τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος του επιμελητηρίου είναι η προάσπιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων που βάλλονται, όπως λέει, από παντού. Τονίζει ότι ο επιμελητηριακός θεσμός οφείλει να προστατεύει και να στηρίζει τις επιχειρήσεις. Τα επιμελητήρια, λέει, είναι μια μορφή επιχειρηματικού δικτύου με σκοπό και στόχο την προώθηση των συμφερόντων των επιχειρήσεων. Πλήρη αίσθημα ευθύνης ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για το Επιμελητήριο Ανήνων ως επικεφαλής μιας νέας παράταξης που αποτελείται από νέους ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν το ίδιο όραμα με μένα, ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν στο επιχειρήν αυτής της πόλης, αυτού του νομού, ένα όραμα το οποίο συγκαταλέγεται στα πρότυπα του πρέπει να δείξουμε και να αναδείξουμε το επιμελητήριο, να μάθει ο κόσμος τι εστί πλέον επιμελητήριο, τι είναι αυτό που προσφέρει, τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει στον κάθε επιχειρηματία, στην κάθε επιχείρηση. Πώς μπορεί να την προστατεύσει, πώς μπορεί να προασπίσει τα συμφέροντα, πώς μπορεί να δώσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης ή και οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορούμε πραγματικά να δώσουμε το κάτι περισσότερο, γιατί είμαστε νέοι άνθρωποι, είμαστε ταγμένοι πάνω σε αυτό, αγαπάμε το επιχειρήν, είμαστε βγαλμένοι μέσα από το επιχειρήν. Εξάλλου και η ιδιότητά μου αυτή το καταδεικνύει καθημερινά που συναλλάσσουμε με τις επιχειρήσεις, όπου γνωρίζω ακριβώς τα προβλήματα σχεδόν όλων των επιχειρήσεων, βλέπω πού πάσχουν και μέσα από αυτή την ιδιότητα είμαστε ως λογιστής, είμαι πρώτος που αντιλαμβάνεται τους νόμους και τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα για το επιχειρήν και για την κάθε επιχείρηση. Οπότε καλούμε όλο το επιχειρηματικό κόσμο να σταθεί δίπλα μας με όποιον τρόπο μπορεί, είτε μπαίνοντας στο ψηφοδέλτιο το δικό μας, είτε μας ψηφίσει στο τέλος της ημέρας όταν θα γίνουν οι εκλογές, ώστε να μπορούμε να είμαστε η νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Ανήνων. Είναι στόχος και όραμα να αναδείξουμε το επιμελητήριο σε έναν φορέα που θα πρωτοστατεί για τις επιχειρήσεις. Αναφορικά με τις διαπιστωτικές πράξεις και τις διαγραφές μελών, ο κ. Μπέκας ξεκαθαρίζει ότι δεν αφορούν ούτε τον ίδιο αλλά ούτε και κανέναν από τη νέα παράταξη. Η παράταξή μου και εγώ προσωπικά δεν μπαίνουμε σε καμία τέτοια κόντρα, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει ούτε εμένα ούτε κανέναν επιχειρηματία που θα είναι στο ψηφοδέλτιο το δικό μου. Οπότε το αφήνω στους άλλους και φυσικά πρέπει να πω ότι η βάση του νόμου και όπως ερμηνεύω εγώ τον νόμο στην πέμπτη αδικαιολόγητη παρουσία θα πρέπει να διαγραφεί και όχι ύστερα από ένα χρόνο, ενάμιση ή δύο χρόνια να γίνεται αυτή η διαδικασία. Γιατί από τη στιγμή που κάποιος που έχει ήδη λείψει 5 φορές αδικαιολόγητα από το Διοικητικό Συμβούλιο, κανονικά και βάσει του νόμου δεν θα πρέπει να είναι στο επόμενο, θα πρέπει ήδη να διαγραφεί. Από τη στιγμή που το δέχεται η υπηρεσία και η διοίκηση του επιμελητηρίου, σημαίνει ότι παραγράφεται το προηγούμενο διάστημα. Άρα δεν είναι η ευθύνη μόνο αυτών που έλειψαν 5 φορές, είναι και της διοίκησης του επιμελητηρίου που δεν μερίμνησε, αν ως όφιλε δηλαδή, βάσει του νόμου να διαγράψει τότε τον σύμβουλο που έλειπε 5 φορές αδικαιολόγητα.